Στην επόμενη ημέρα και στα αποτελέσματα του τρίτου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα σταθούμε τώρα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο δελτίο μας τον πλέον αρμόδιο για να συζητήσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέργιο Καλπάκη. Θα κάνουμε έναν απολογισμό. Θα δούμε και τα μηνύματα αυτού του συνεδρίου, αλλά θα δούμε και τι ακριβώς υπόθηκε και πώς θα προχωρήσουμε στην επόμενη ημέρα. Καλησπέρα κύριε Καλπάκη. Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε. Καλησπέρα. Καλή μεγάλη εβδομάδα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Και Ανάσταση σε όλους μας και σε όλα. Προβλήματα και καθημερινότητα, κύριε εκπρόσωπε. Βεβαίως. Ειδικά αυτή την περίοδο με τις πολύ μεγάλες δυσκολίες, κυρίως στο πεδίο της οικονομίας και της ακρίβειας, που δυσκολεύονται πάρα πολύ οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, τα νοικοκυριά. Και ειδικά και τώρα με το πασχαλινό τραπέζι φαίνεται ότι ο λογαριασμός θα είναι πολύ βαρύς, δυσβάσταχτος για πολλές οικογένειες. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο χρειάζονται πολιτικές λύσεις. Δεν λύνονται τα προβλήματα ούτε με ευχές. Χρειάζονται πολιτικές λύσεις και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε για αυτά με αφορμή και το συνεδριό μας. Η αλήθεια είναι ότι αναδείχθηκαν και αυτά τα θέματα στο συνέδριο, πέρα από τα οργανωτικά και την επόμενη μέρα. Άλλωστε η ακρίβεια και η ενέργεια γενικότερα είναι ζητήματα που μας απασχολούν, που κύρια έχουμε την σκέψη μας πώς θα περάσουμε τις ημέρες των γιορτών. Πάμε όμως να σταθούμε στο συνέδριο τώρα. Καταρχήν είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γέμισε το κλειστό του ΤΕΙΚ Βοντό στο Φάληρο. Είχαμε, η αλήθεια είναι, να δούμε τόσο κόσμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βλέπουμε εικόνες. Βίκη Γεροντίου, σε ευχαριστούμε. Είχαμε να δούμε τέτοιες εικόνες χρόνια πριν, κύριε Καλπάκη. Πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Ήταν ένα τετραήμερο γιορτή δημοκρατίας. Γιορτή δημοκρατίας, συμμετοχής, διαλόγου. 5.500 σύνεδροι από όλη τη χώρα. Ήρθαν στο κλειστό γήπεδο του Φαλήρου. Εκατοντάδες πήραν το λόγο και στην κεντρική αίθουσα του συνεδρίου, αλλά και στα θεματικά τραπέζια που έγιναν, τα οποία επίσης είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή. Οι αποφάσεις μας είναι καθαρές και ως προς τις προτάσεις του Προέδρου για εκλογή της συλλογικής μας ηγεσίας από τα μέλη του κόμματος με πλειοψηφία πάνω από 2/3. Ομόφωνα ψηφίστηκαν οι πολιτικές μας θέσεις, ομόφωνα επίσης η ισάριθμη αντιπροσώπευση των φύλων. Και νομίζω ότι το κλίμα που υπήρχε, η συζήτηση που έγινε, οι αποφάσεις οι οποίες πήραμε δεν αφορούν μόνο το κόμμα μας, αφορούν την ελληνική κοινωνία. Στέλνουν ένα μήνυμα ότι η αντίστροφη μέτρηση για την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ήδη αρχίσει και στέλνουν επίσης και το μήνυμα ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κύριε Καλπάκη, η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία αποφάσισε για την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, που σημαίνει ότι ο πρόεδρός σας είναι ο απόλυτος κυρίαρχος πλέον. Βάλτε το κυρίαρχος σε εισαγωγικά. Δεν πέρασαν ούτε οι προτάσεις της Ομπρέλας, ούτε άλλων τάσεων στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, που σημαίνει ότι εκφράζει το μεγάλο ποσοστό. Έφτασε να ψηφιστεί η απόφαση με 80 κοντά, πολύ μεγάλο ποσοστό, που σημαίνει ότι και θα περάσει πολιτικές μέσα από αυτή την ισχυρή πλέον θέση που θα έχει στο κόμμα και βέβαια κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει και εσωτερική αντιπολίτευση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συνέδρων, κοντά στο 75%, αποφάσισε, έκρινε ότι στη νέα εποχή και στις αλλαγές που έχει φέρει συνολικά στη ζωή και στις συνήθειες και στην καθημερινότητα των ανθρώπων χρειάζεται και εμείς ως πολιτικοί οργανισμοί να αλλάξουμε πράγματα, να εισάγουμε νέες μεθόδους πολιτικής δράσης και πολιτικής συμμετοχής ώστε να δώσουμε ευκαιρίες συμμετοχής σε περισσότερους ανθρώπους, να δώσουμε δυνατότητα
σε περισσότερους ανθρώπους, σε περισσότερους πολίτες, δημοκρατικούς, προοδευτικούς, αριστερούς, να συνδιαμορφώσουν τα πράγματα στο Αυτό κόμμα ήταν, που... κύριε Καλπάκη, αν μου επιτρέπετε, αυτό ήταν και ένα σημείο, αν θέλετε, διαφωνίας, γιατί ο κύριος Τσίπρας υποστήριξε ότι στις 15 του Μάη που θα γίνουν εκλογές θα πρέπει να ψηφίσουν και οι φίλοι του κόμματος και όχι τα οργανωμένα στελέχη. Και άλλωστε, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, πόσα ήταν τα οργανωμένα στελέχη όλα αυτά τα χρόνια? Καταρχήν, δεν είχε πολύ καλά οργανωμένες τοπικές οργανώσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, έλεγα ότι μέσα από αυτές τις αποφάσεις επιδιώκουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε πολλούς περισσότερους να συνδιαμορφώσουν τα πράγματα στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Από το 2019, μετά τις εκλογές, από το ίδιο το βράδυ, ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει ότι πρέπει να υπάρξει αντιστοίχηση της πολιτικής, της εκλογικής επιρροής του ΣΥΡΙΖΑ με τις οργανωμένες δυνάμεις του. Αυτή τη στιγμή τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ είναι 61.000. Καταφέραμε να διπλασιάσουμε τον αριθμό των μελών από το 2019 μέχρι σήμερα. Κάτι το οποίο δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Πολύ περισσότερο σε μια εποχή όπου υπάρχει κρίση του πολιτικής εκπροσώπησης, κρίση του κομματικού φαινομένου. Είχαμε και την πανδημία και ακόμα την έχουμε βεβαίως, που δημιούργησε πολύ σοβαρά θέματα στις επαφές και πρακτικά θέματα στις επαφές των ανθρώπων. Νομίζω ότι το πρώτο βήμα έγινε στο συνεδριό μας. Το επόμενο βήμα είναι στις 15 Μαΐου, όπου όπως είπατε θα γίνει η εκλογή του Προέδρου και της Κεντρικής Επιτροπής από τη βάση. Για την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν όσοι έχουν γραφτεί μέλη μέχρι τις 21 Μαρτίου, δηλαδή 61.000. Περίπου μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Για την εκλογή του Προέδρου θα μπορούν να ψηφίσουν όλοι όσοι θέλουν και θα έρχονται και την ίδια την ημέρα, στις 15 Μαΐου, να γράφονται και να μπορούν να ψηφίσουν για τον Πρόεδρο του κόμματος. Θεωρούμε ότι γιατί στις 15 πιστεύετε, Μαΐου... κύριε Καλπάκη, γιατί πιστεύετε ότι υπήρξαν διαφωνίες σε αυτό το σημείο, ότι και φίλοι μπορούν να ψηφίσουν εκείνη τη μέρα και όχι μόνο οργανωμένα στελέχη? Δηλαδή, τι φοβούνται σε εισαγωγικά? Είναι πιο δύσκολη η εκλογή κάποιον στην Κεντρική Επιτροπή? Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, το καταλάβει ο κόσμος, όπως σας είπα και προηγουμένως, στην Κεντρική Επιτροπή θα ψηφίσουν όσοι έχουν γραφτεί μέχρι τις 21 Μαρτίου, οι 61.000 μέλη. Στην κάλπη για την εκλογή του Προέδρου θα μπορούν να ψηφίσουν όσοι γραφτούν μέλη και την ίδια την ημέρα. Και την ίδια ώρα, δηλαδή πηγαίνω... Την ίδια στιγμή, ακριβώς. Στα τμήματα τα οποία θα στηθούν σε όλη την χώρα. Μιλάμε δηλαδή για μια ανοιχτή διαδικασία και το μεγάλο, το στοίχημα για εμάς είναι στις 15 Μαΐου αυτή η διαδικασία να είναι μαζική και πολύ πετυχημένη, όχι μόνο για εμάς, για τον ΣΥΡΙΖΑ, για τις εσωτερικές μας διαδικασίες, αλλά εμείς θεωρούμε ότι αυτό θα είναι και ένα πολιτικό μήνυμα που θα αφορά και τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα. Θα είναι ένα μήνυμα του δημοκρατικού, του προοδευτικού κόσμου της χώρας ότι δεν πάει άλλο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ότι πρέπει να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να έρθει μια προοδευτική κυβέρνηση η οποία θα υλοποιήσει, τις 5+1 δεσμεύσεις τις οποίες παρουσίασε προγραμματικά, τεκμηριωμένα, κοστολογημένα ο Αλέξης Τσίπρας την Πέμπτη το βράδυ. Είστε έτοιμοι να κυβερνήσετε? Ένα τελευταίο ναι, σχόλιο στην ερώτησή σας. Στα κόμματα και στα δημοκρατικά κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι το πιο δημοκρατικό κόμμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, οι διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν, οι διαφορετικές εκτιμήσεις, για μας είναι πλούτος. Ο πλουραλισμός είναι πλούτος. Και το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή του ομιλία. Οι αποφάσεις όμως οι οποίες πήρε το συνέδριό μας με σχεδόν 75% πλειοψηφία την ίδια ώρα είναι πολύ καθαρές σχετικά με αυτά τα οποία συζητήσαμε προηγουμένως. Πάντως, κύριε Καλπάκη, πολλοί είναι αυτοί που σχολιάζουν, έχω και πολλά μηνύματα τώρα, ότι ξαφνικά κάποιοι από το πουθενά έγιναν και υπουργοί και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να τους γνωρίζει κανένας. Και τώρα αμφισβητούν
τον πρόεδρο, τον Αλέξη Τσίπρα, που το κόμμα από το 3% το έκανε κυβέρνηση. Κοιτάξτε, ο καθένας έχει τη διαδρομή του, έχει την προσφορά του και στην αριστερά και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 μέχρι το 2019. Τις απόψεις του, τις διαφορετικές. Για μας, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι αναγκαίο να υπάρχει ο διάλογος, είναι αναγκαίο να συζητάμε για όλα αυτά τα θέματα και να καταλήγουμε βεβαίως σε αποφάσεις όπως κάναμε στο συνέδριό μας. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ένα κόμμα όπως είναι τα συστημικά κόμματα και τα κόμματα τα οποία στην ουσία οδήγησαν την χώρα μας στη χρεοκοπία το 2009. Συζητάμε, προβληματιζόμαστε, βάζουμε όλα τα πράγματα ανοιχτά στον διάλογο και συλλογικά, δημοκρατικά παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Αυτό ακριβώς συνέβη στις 4 ημέρες. Γι' αυτό κάνουμε τα συνέδρια, για να συζητάμε, για να γίνεται διάλογος, να εκτίθενται οι διαφορετικές απόψεις και να παίρνουμε αποφάσεις. Αυτό ακριβώς έγινε. Θα νομίζουμε ότι είναι πολυτέλεια όλο αυτό, ενώ είναι το αυτονόητο σε μια δημοκρατία. Και νομίζω ότι ήταν γιορτή δημοκρατίας το τετραήμερο αυτό. Και όσοι βρέθηκαν και κοντά είχαν και την ευκαιρία να το διαπιστώσουν, και ο διάλογος ο οποίος διεξήχθη. Και τονίζω και πάλι ότι στις 15 Μαΐου κάνουμε το επόμενο βήμα με τις διαδικασίες. Πριν πάμε στο επόμενο βήμα, που έχουμε πολλά να πούμε για τις διαδικασίες, δέχθηκε και κριτική ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν έκανε, αν θέλετε, έναν απολογισμό της ήττας στις προηγούμενες εκλογές, κάτι που δεν το έκανε και τώρα. Αυτό σημαίνει ότι μέσα από αυτά που είπε και για την επόμενη μέρα και για όλα αυτά που προτίθεται να κάνει, γιατί όπως είπατε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πλέον συγκεκριμένο πρόγραμμα για να κυβερνήσει και την επόμενη μέρα, έκανε παράλληλα και την αυτοκριτική αλλάζοντας πράγματα μέσα από τις προγραμματικές του κόμματος. Να πω δύο σχόλια θέλω να κάνω σε αυτό, γιατί δεν είναι έτσι ακριβώς. Καταρχήν, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα στην σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου που μετά την ήττα του στις εκλογές και την αποχώρησή του από την κυβέρνηση δημοσίευσε, πήρε απόφαση και δημοσίευσε τον απολογισμό της κυβερνητικής του θητείας. Είναι το μόνο κόμμα το οποίο το έχει κάνει. Δεν το λέω εγώ, στελέχη δικά σας το λένε. Και μουρμούριζαν και στο συνέδριο. Ένα είναι αυτό, ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι και την Πέμπτη, αλλά και χθες, ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του είχε έντονα στοιχεία αυτοκριτικής. Και την Πέμπτη στην ομιλία του, λέγοντας συγκεκριμένα πράγματα, αλλά και λέγοντας και για το ποια είναι υπερήφανοι, για το ποια είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα οποία κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ως κυβέρνηση, αλλά και χθες η ομιλία του είχε έντονο αυτό το στοιχείο, κάτι το οποίο δείχνει ότι εμείς δεν βάζουμε τα ζητήματα κάτω από το χαλί, με τόλμη και με καθαρή ματιά απευθυνόμαστε στον κόσμο και με καθαρή ματιά απευθυνόμαστε στον κόσμο και για την επόμενη μέρα και του λέμε ότι χρειάζεται μια νέα αρχή για τη χώρα μας, χρειάζεται πολιτική αλλαγή για να μπορέσουμε να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται από την βαρβαρότητα της ακρίβειας, των ανατιμήσεων, της εσχροκέρδειας, της κερδοσκοπίας, από αυτούς τους μηχανισμούς της κερδοσκοπίας που έχουν στηθεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη σε βάρος της πλειοψηφίας των πολιτών. Ίσως πρέπει να δυναμώσετε ακόμη περισσότερο τη φωνή, να καταθέσετε συγκεκριμένες προτάσεις, όπως λέει γενικότερα ο κόσμος. Άλλωστε στηρίζεται στον ΣΥΡΙΖΑ και στην επόμενη μέρα. Αυτά είναι και τα μηνύματα. Τα μηνύματα και από το συνέδριο. Θέλουν να μπείτε μπροστά, κύριε Καλπάκη, και να πιέσετε για τη λύση κάποιων προβλημάτων. Βέβαια, το βλέμμα τώρα όλων είναι στραμμένο στις 15 Μαΐου, την ημέρα που θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου.
Δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει κανείς ότι θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας και με μεγάλη πλειοψηφία. Άλλωστε κάτι τέτοιο συνέβη και με την απόφαση, αλλά και για τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Το ξεχωριστό είναι ότι θα γίνει αναπεριφέρεια όλη η διαδικασία. Ναι, να πιαστώ λίγο από αυτό που είπατε, γιατί θέλω να το τονίσω και να το καταλάβουν και όλες και όλοι όσοι μας παρακολουθούν ότι στις 15 Μαΐου δεν είναι απλά μια εσωκομματική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ. Όλο αυτό το διάστημα και μέχρι τις 15 Μαΐου είναι μια βαθιά πολιτική διαδικασία όπου πρέπει να έρθουν όλοι οι προοδευτικοί, όλοι οι δημοκρατικοί, όλοι οι αριστεροί πολίτες να συμμετέχουν στις 15 Μαΐου για να σταλεί ένα μήνυμα πολιτικής αλλαγής, για να σταλεί ένα μήνυμα ότι δεν πάει άλλο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ εσωκομματικά αυστηρά αυτή η διαδικασία. Αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, το αν αυτή η διαδικασία θα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και θα πετύχει, να είναι μια πραγματική γιορτή δημοκρατίας. Δεν είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Είναι μια βαθιά πολιτική διαδικασία που θα στείλει συγκεκριμένα πολιτικά μηνύματα. Τώρα, όσον αφορά την Κεντρική Επιτροπή, η απόφαση είναι η εκπροσώπηση να είναι περιφερειακή. Δηλαδή, οι εκλογές θα γίνουν με περιφερειακά ψηφοδέλτια, υποψηφιότητες, δηλαδή σε επίπεδο περιφέρειας θα είναι. Και αυτή η πρόνοια, αυτή η πρόβλεψη υπάρχει, ώστε να μην υπάρχει μια αθηνοκεντρική, σε εισαγωγικά, Κεντρική Επιτροπή. Με το γνωστό, με τις λίστες, με τα ονόματα. Και όχι μόνο ναι. Αυτό, και με την επικράτηση, ας πούμε, κυρίως των προβεβλημένων. Αυτό θα έλεγα. Εγώ θα το έλεγα διαφορετικά. Των λαμπρών ονομάτων του κόμματος. Και εκτός αυτού, είναι σημαντικό να υπάρχει και η φωνή της περιφέρειας εκπροσωπούμενη στην Κεντρική Επιτροπή. Γιατί κάθε περιοχή, κάθε περιφέρεια έχει τις ιδιαιτερότητές της, τα προβλήματά της, τις δικές της ανάγκες, τις δικές της προοπτικές και θα πρέπει όλα αυτά τα ζητήματα να συζητήθεται στο κεντρικό πολιτικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ για τις αποφάσεις και τις προτάσεις τις οποίες θα καταθέτει. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι και παρουσιάζουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτές οι εκλογές. Θα γίνουν για πρώτη φορά πρώτα από τη βάση και δεύτερον, σε επίπεδο περιφέρειας θα γίνει η εκλογή των νέων μελών της Κεντρικής Επιτροπής, ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε περιφέρειας. Έχει οριστεί και πόσα μέλη θα εκλέγει η κάθε περιφέρεια και με ποιες διαδικασίες. Έτσι ακριβώς είναι. Και το στοίχημα είναι να είναι μια γιορτή δημοκρατίας, συμμετοχής, μαζική, συμμετοχική, βαθιά πολιτική, το τονίζω ξανά, γιατί πρέπει να αλλάξει η σελίδα ο τόπος μας. Πρέπει να αλλάξει σελίδα ο τόπος μας με το βλέμμα όμως στραμμένο στους πολλούς. Με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνική πλειοψηφία, στους εργαζόμενους, στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, στους αγρότες, στη νεολαία, στους ανθρώπους του πολιτισμού. Δηλαδή, σε όλες και όλους οι οποίοι αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται, στενάζουν από το κύμα της ακρίβειας, δυσκολεύονται να δουλέψουν τα μαγαζιά τους, δυσκολεύονται να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους, δυσκολεύονται να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Όλοι αυτοί είναι η δύναμή μας, σε όλους αυτούς απευθυνόμαστε και όλοι αυτοί μαζί πρέπει να στείλουν το μήνυμα ότι δεν πάει άλλο. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή στον τόπο, πρέπει να υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και Πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Καλπάκη, να σας ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία που είχαμε. Εγώ. Βέβαια, εν ώψη των εκλογών θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και πάλι και να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες και διευκρινήσεις. Καλή Ανάσταση, με υγεία να ευχηθούμε. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.